συμφωνεί με την Κυριακή Σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε εφταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προγραμμάνουμε ένα δημόσιο υπάλληλο για κάθε πέντε που θα θέλουν. Συγκράτηση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Θα δώσουμε τέλος στη σταδιά των συμβασιών. Είναι αδιανόητο σήμερα το δημόσιο να προσλαμβάνει υπαλλήλους ύψιλων εύσιλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αλλά έχω πλήρη αίσθηση ότι οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικογένεια. Μεγάλη μάχη, και θα πρέπει να ξέρουμε πόσες μάχες μπορούμε να δώσουμε. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δοθεί για τη γλώσσα και την ευθότητα. Να σας πω γιατί. What I've said very clearly is that we have an international agreement that I did not like, I do not like. It's a ratified international agreement and I'm going to respect this. Λοιπόν, για να ακούσετε ρε μαγκές, για να ξεκαθαρίσουμε. Έχει πει τόσο ο τύπος. Εσείς είναι ο δημοκράτης, ασχολείστε με τα χειρόγραφα υπακτά στην Πονή Διονυσίου, να πάτε εκεί, στο Άγιο Όρος. Ασχολείστε με τις κυραλιφές δικές μου που είναι επιχείρηση. Και το λέγετε αυτό για ενινά πρωθυπουργό, να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε εσείς. Να το χαίρεστε. Δεν είναι τίποτα άλλο, να το χαίρεστε. Στα οικονομικά που άπο του ξέφυγε, του διέφυγε τα λοιπά. Για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας τι να πω. Ότι το γιος του παπά του τι να πω. Το γιος του παπά του είναι το εισαγωγικό και λίγο ελληνικό. Αλλά τι να πω. Διότι άμα δεν ήταν ο γιος του παπά του, δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Αλλά ήταν ο γιος του Μητσοτάκη. Και ήταν ο γιος του τελευταίου ψυκτικού που δεν ήταν και ψυκτικός, ας πούμε. Της μαμάς. Καταλάβαμε, λέω. Δηλαδή αυτά σας τα δίνω για ένα και μόνο λόγο. Να καταλάβω ότι μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα δουλειά, αλλά θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν. Δεν μπορώ, δηλαδή. Κουράστηκα. Ειλικρινά κουράστηκα να τον βλέπω να λέει βλακίες. Κι όμως το 33% των Ελλήνων να ψηφίζει τις ανοησίες που λέει.